τα μέτρα του Μνημονίου 3 που ξεσήκωσαν αγωνιστικά για μεγάλο διάστημα όλη την Καβάλα μπορεί να πέρασαν από το κοινοβούλιο, αλλά αυτό δεν πτωεί τον ΟΕΔΕ που πρωτοστάτησε στις κινητοποιήσεις να καλέσει τους πολίτες σε νέες δυναμικότερες. Το στίχημα είναι να μην εφαρμοστούν, μας λέει ο πρόεδρος του ΟΕΔΕ, και ήδη εξετάζεται το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων με κατάληψη μεταξύ άλλων στα γραφεία του πρώην ΤΕΒΕ και σημερινού ΟΑΕ για την κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων που σφίγγουν τη θηλιά γύρω από τους εμπόρους. Άλλωστε, ανακοίνωση για έκτακτη γενική συνέλευση εξέδωσε ο ΕΒΕ Καβάλας που αναφέρει χαρακτηριστικά. Καλούνται τα μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Καβάλας, καθώς και οι πρόεδροι των πρωτοβάθμιων σωματείων σε έκτακτη γενική συνέλευση τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ομοσπονδίας, όπου το θέμα ημερήσιας διάταξης είναι ο συντονισμός των απεργιακών κινητοποιήσεων. Ως θεσμός, ως φορέας, είμαστε ο δευτεροβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας του Νομού Καβάλας και έχουμε την υποχρέωση να συνεχίσουμε αυτό που αναλάβαμε από την πρώτη στιγμή. Έχουμε πει ότι θα είμαστε ενάντια σε κάθε νέα μέτρα και σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την εφαρμογή αυτών των μέτρων, των οποίων έχουν ψηφιστεί δυστυχώς. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, και για να μην νομίζει ο κόσμος ότι επειδή ψηφίστηκαν τα μέτρα έχουν τελειώσει τα πάντα, εμείς συνεδριάζουμε εκτάκτως την επόμενη Δευτέρα, όπως πολύ σωστά είπατε. Όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας λοιπόν μαζί με τους προέδρους των πρωτοβάθμιων σωματείων να καταθέσουμε όλοι μαζί τις προτάσεις για τις επόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις. Υπάρχουν βέβαια πολλές φωνές ανά την Ελλάδα με αντίστοιχες ομοσπονδίες οι οποίες προκρίνουν την ιδέα του να υπάρχει κατάληψη σε κάποια δημόσια κτίρια και ειδικά στα κτίρια του πρώην ΤΕΒΕ, του ΟΑΕ. Αυτό λοιπόν θα το συναποφασίσουμε όλοι μαζί την επόμενη Δευτέρα και αντίστοιχα θα σας ενημερώσουμε. Πώς σχολιάζεται και πώς μπορεί να επηρεάσει την επόμενη μέρα της Ελλάδας η αύξηση της δόσης, της περίφημης δόσης? Δεν νομίζω ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω εγώ το αν η Ελλάδα θα πάει καλύτερα με τη δόση ή αν θα πάει χειρότερα. Εγώ γνωρίζω όμως πολύ καλά αυτό το οποίο όλο αυτό το τελευταίο διάστημα φωνάζουμε. Ότι η εφαρμογή των μέτρων που ψηφίστηκαν για να πάρουμε αυτή τη δόση είναι η ταφόπλακα της μικρομεσαίας επιχείρησης.